μετά. Τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ. Πόνος ουλήπη ουστέν αγμός αλλά ζωή ατε. Ξέρετε ότι πίστευε και αγαπούσε την Εκκλησία μας. Στον Ευαγγελισμό όλα αυτά τα χρόνια η θέση της με τον διδιαράκι της να παρακολουθεί όλες τις ακολουθίες, γιατί υπήρξε συνειδητή χριστιανή, συνειδητή μητέρα, συνειδητή πατριώτησα. Εκτός από τις ευχές που διάβασα, θα ήθελα και εκείνη να σας ευχαριστήσω προσωπικά, που μαζί με την Ελένη δεν ξεχάσατε ποτέ τη μητέρα μου. Να ξέρετε ότι το έλεγε με πολύ χαμάρι, ότι με πήραν τηλέφωνο οι δύο αδερφές, η Ελένη και η Κίκη. Και έτσι προσωπικά θα θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας ευχαριστήσω και με πολύ ευγνωμοσύνη. Ανδρέα μου, ξέρετε, το 2003, που μαζί με την οικογένειά σου, με τους φίλους του Θεία σταματήσατε πολύ κοντά σε όλο το διάστημα της ασθένειάς της. Το έζησε με πολύ υπομονή. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του χριστιανού. Κύριε, Κύριε, ό,τι μου δίνεις είναι ευλογημένο, γιατί εσύ το έζησες, εσύ το έδωσες. Έτσι λοιπόν να είστε ευλογημένοι για την μητέρα που είχατε κοντά σας και να ξέρετε, όπως το λέω πάντα, η ευχή της μάνας και τα βουνά να σύνονται και εσύ να μην φοβάσαι. Η ευχή λοιπόν της μητέρας με πολύ αγάπη ας είναι ανάμεσά σας, η μνήμη της ας είναι αιώνια και το παράδειγμά της ευλογημένο ας το έχουμε για την υπόλοιπη πορεία της ζωής μας. Αμήν. Ο Θεός ημών πάντοτε νυχαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς.